Καλώς ήρθες στο κανάλι, μία καταπληκτική ανάλυση που έχει να κάνει με εκείνες τις κρυφές, βαθιές, μυστηριώδεις δυνάμεις που έχεις, εσύ που μπορεί είτε να τις έχεις ανακαλύψει ή να τις υποπτευώσουν ότι τις έχεις. Θα πάμε ένα ζώδιο. Θα πρέπει να δεις σε αυτή την ανάλυση ζώδιο οροσκόπο. Αν δεν ξέρεις τον οροσκόπο, κατά κάποιο τρόπο δες τη σελική περισσότερο. Αλλά να ξέρεις ότι σε κάθε ζώδιο λοιπόν αντιστοιχούν πολλές δυνατότητες. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί στην πορεία της ζωής τους να το έχουν ανακαλύψει ασχέτως από το ζώδιο και να το έχουν χρησιμοποιήσει κατάλληλα, θετικό δηλαδή προς το συμφέρον τους, και γι' αυτό να τους βλέπεις να προχωράνε ή να εξελίσσονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Και επαναλαμβάνω, μάλλον θα πω εδώ, δεν σημαίνει μόνο στα επαγγελματικά, δεν σημαίνει μόνο στα οικονομικά, δεν σημαίνει μόνο στα ερωτικά. Μπορεί να σημαίνει και σαν εσωτερική αναζήτηση, εσωτερική δύναμη, κατανόηση κτλ. Εδώ λοιπόν θα ανακαλύψουμε το εξής. Θα ανακαλύψουμε αυτές τις κρυφές δυνάμεις. Υπάρχουν πολλές. Εγώ θα σας δώσω ένα απόσταγμα, αν θέλετε, επικεντρωμένος σε μία μόνο διάσταση. Υπάρχουν και άλλες, και πνευματικές δυνάμεις κτλ. Θα κάνουμε ένα διαχωρισμό. Αυτό όμως είναι σε μια άλλη ανάλυση που θα κάνουμε. Ένα ζώδιο, βλέπεις λοιπόν και οροσκόπο. Έλα, κάνε την εγγραφή, διότι σε αυτό το κανάλι είναι το κανάλι το οποίο σε κάνει να σκέφτεσαι τελείως διαφορετικά για πολλά γεγονότα και για πολλά πράγματα και για το τι συμβαίνει ή τι σου συμβαίνει. Εδώ, όπως θα δεις, είναι όλα τα ζώδια, εντάξει, για να σου διευκολύνουν. Λοιπόν, εδώ είναι ο Κριός, πολύ όμορφες εικόνες, Κριός, Σταύρος, Δίδυμη, Καρκίνος κτλ. Για να φτάσουμε εδώ πέρα στο τέλος του Συχθείς. Θα τα πάω με τη σειρά. Οπότε, ξεκινάω, μην ξεχάσεις, κάνε την εγγραφή στο κανάλι, έλα να το μεγαλώσουμε, δώσε μου και εσύ την στήριξή σου ο καινούριος ή η καινούρια, έτσι μου δίνει εμένα δύναμη για να μπορέσω να προχωρήσω. Εντάξει, αυτό είναι το κίνητρό μου, δεν έχω κάποιο άλλο κίνητρο για αυτό, δηλαδή για όσοι έχουν κανάλι, μάλλον να μιλήσω για τον εαυτό μου μόνο. Εγώ που έχω κανάλι, το κυρίως κίνητρό μου είστε εσείς. Είστε εσείς. Είναι η μεγάλη παρέα που έχουμε φτιάξει, είναι η δύναμή σας, είναι τα λόγια που μου γράφετε, είναι τα θετικά σχόλιά σας και μου δίνουν αυτά δύναμη και αυτοπεποίθηση, να το πω έτσι, και γεμίζω και με θετική ενέργεια και αγάπη για να μπορέσω να κάνω και να σκεφτώ και να κάνω και άλλα πράγματα και να σας το προσφέρω απλόχερα. Αυτά υπάρχουν, μην νομίζετε ότι είναι κάτι εντελώς κρυφό. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί βέβαια πάρα πολύ, να διαβάσει, να ψάξει, να κάνει, να διαβάσει βέβαια έγκυρες πηγές για να μπορέσει να το αποκαλυφθούν αυτές, αν θέλετε, οι πληροφορίες. Λοιπόν, ευθύς αμέσως ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν με τους κρύους. Α, να πω το εξής. Θα πω τη δύναμη. Θα πω δηλαδή την κρυφή δύναμη που έχει το κάθε ζώδιο που έχεις εσύ και θα κάνω και ένα πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο. Εντάξει, με τρεις διαφορετικές κάρτες, μάλλον με τρία διαφορετικά ντεξ. Η κρύη λοιπόν. Η κρυφή δύναμη λοιπόν των κρυών είναι η προφητική τους αντίληψη. Πώς όμως, γιατί υπάρχουν διαφόρων ειδών προφητικές αντίληψεις, έτσι. Δεν υπάρχει μόνο μία απόχρωση. Όπως η τηλεπάθεια δεν είναι μόνο ένα είδος τηλεπάθειας. Όπως ξέρω εγώ, η διέστηση δεν είναι μόνο ένα είδος διέστησης. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι είναι πρικισμένοι με την δυνατότητα της τηλεπάθειας, της διέστησης, του ενστίκτου, της ψυχολογίας, της παρατήρησης. Ο καθένας όμως το κάνει με διαφορετικό τρόπο. Οι κρύοι λοιπόν έχουν μία πολύ ιδιαίτερη μυστηριώδη ικανότητα να προβλέπουν τις εξελίξεις, να τις αισθάνονται προτού γίνουν αυτές οι εξελίξεις εμφανείς. Είναι εκείνη η εσωτερική τους επίσης φλόγα που τους επιτρέπει να εντοπίζουν και ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Το κατάλαβες? Προφητική αντίληψη. Φτιάχνουν στο μυαλό τους ένα μονοπάτι, να το πω έτσι, στο χρόνο όπου μπορούν να διαπιστώσουν τα πράγματα, πώς μπορούν να εξελιχθούν και ανάλογα και εκείνοι να προχωρήσουν. Πάμε λοιπόν, μία κάρτα. Μία κάρτα όπου θα μας βοηθήσει να δούμε πώς το ενεργοποιείτε, πώς το χρησιμοποιείτε, το ταλέντο, ποιος είναι ο συμβολισμός, πώς ανοίγει, τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Ο αέρας λοιπόν. Αυτό λοιπόν που σας βοηθάει είναι η σκέψη. Και όντως δηλαδή, ως ζώδιο εσείς της σκέψης, ο αέρας έχει να κάνει με την επικοινωνία, τις αλλαγές. Ο αέρας λοιπόν με τις μεταβολές που συμβολίζει την ορμή,
συμβολίζει τη σκέψη, συμβολίζει τα λόγια, συμβολίζει την επικοινωνία. Άρα λοιπόν εσείς μέσα από την επικοινωνία, από αυτές τις σκέψεις και με την ανταλλαγή απόψεων, σας βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πρέπει λοιπόν να το ενεργοποιήσετε με τη δύναμη της σκέψης, αυτή την ικανότητα. Είστε λοιπόν ότι, κοίταξε να δεις, είστε σε μία κατάσταση όπου προχωράτε. Τα πράγματα έχουν μία ροή. Όταν τα πράγματα έχουν μία ροή, σημαίνει ότι υπάρχει αρκετή ενέργεια, η ενέργεια ρέει που λένε, προχωράει, δεν υπάρχει μπλοκάρισμα. Όταν λέμε μπλοκάρισμα στον εσωτερικό κόσμο της ενέργειας, μπλοκάρισμα της ενέργειας σημαίνει δεν προχωράει η ροή, δεν προχωράει η ενέργεια για κάποιο λόγο. Δεν προχωράει το συνέστημα, δεν προχωράει η επιλογή, δεν προχωράνε τα επαγγελματικά, δεν προχωράνε τα οικονομικά. Εντάξει, ναι, οφείλονται και σε εξωτερικούς φυσικά παράγοντες, οφείλονται και σε άλλους, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό αφορά και εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους, τι επιλογές κάνουμε. Και το επόμενο που έρχεται να σου πει είναι ότι, κοίταξε να δεις, έχεις τη δυνατότητα εσύ να εξισορροπήσεις τις αντίρροπες δυνάμεις, θα περάσεις φουρτούνες, αλλά αυτή η ικανότητά σου θα σε βοηθήσει να εξισορροπείς τις καταστάσεις και να βρεις στη ζωή σου την ισορροπία που χρειάζεσαι. Εντάξει, πάμε τώρα στο επόμενο. Ταύρος. Οι Ταύροι λοιπόν έχουν, η κρυφή τους δύναμη είναι η σύνδεση με τη γη. Προσέξτε όμως τι θα πω τώρα. Οι Ταύροι λοιπόν μπορούν να αντλήσουν δύναμη από τη φύση. Όταν βρεθούν σε φυσικό περιβάλλον, μπορούν να γεμίσουν με αστήρευτη, απίστευτη ενέργεια και να τους δώσουν εκείνη την ικανότητα να επικοινωνήσουν με την ίδια τη φύση. Και η φύση να επικοινωνήσει και να τους δώσει απάντηση μέσα από διάφορους συμβολισμούς. Το καταλάβατε αυτό? Και αυτοί οι συμβολισμοί μπορούν να δώσουν την ικανότητα της δύναμης, της ενέργειας, της σταθερότητας. Εσείς οι Ταύροι δηλαδή και οι οροσκόποι έχετε αυτή την ικανότητα της απίστευτης άμεσης επικοινωνίας με τη φύση και η φύση να απαντήσει με διάφορους τρόπους. Μπορεί να είναι ένα θρόισμα. Μπορεί να ξαφνικά να εμφανιστεί από το πουθενά ένα ζωάκι. Μπορεί ξαφνικά να δείτε μια πέτρα με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό ή ένα σύμβολο πάνω. Ή στο χώμα κάτω ένα σύμβολο που μπορεί να έχετε πάνω σας στο σώμα σας, έτσι. Ένα τατουάζ. Ένα σύμβολο στο σώμα, κάτι. Μπορεί να δείτε, πώς το λένε, ένα παράξενο σχηματισμό στα σύννεφα. Αυτά είναι οι συμβολισμοί που για τον κάθε άνθρωπο είναι ξεχωριστοί. Κάποιους δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, κάποιους άλλους τους επηρεάζει. Αλλά εσείς επικοινωνείτε μέσα αυτόν τον τρόπο και η φύση σας απαντάει και σας δίνει απαντήσεις. Απλά πρέπει να συνδεθείτε. Μην πάτε δηλαδή απότομα και πείτε «Α, ωραία, συνδέομαι τώρα». Δεν είναι έτσι. Θέλει μια σαν διαλογιστική κατάσταση, σαν κατάσταση προσευχή, εξαγνισμός. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα μέσα από τη φύση να εξαγνιστείτε, να έχετε μια πνευματική διάβια, ελευθερία, αλλά και ξεκαθαρίσματα, να ξεκαθαρίσετε, να σας βοηθήσει λοιπόν αυτή η ικανότητά σας να ξεκαθαρίσετε σχέσεις σε διάφορα επίπεδα. Το επόμενο που έχουμε σαν διαδικασία, σαν κάρτα να μας πει από αυτές τις ιδιαίτερες κάρτες του ταξιδευτή είναι ότι, κοίταξε να δεις, όντως σαν ζώδιο του Ταύρου, το ζώδιο του Ταύρου συνδέεται με το πάθος, συνδέεται και με την ευχαρίστηση. Εδώ λοιπόν σου λέει ότι, κοίταξε να δεις, ζήσε τη ζωή σου με πάθος, με ένταση, με ενέργεια, με δύναμη, να γεμίζεις δηλαδή την καθημερινότητά σου. Ακόμα και με απλά πράγματα, ακόμα και στα απλά πράγματα. Και θέλω να δεις πως αυτή η κάρτα βρίσκεται και στη φύση. Είναι σαν να κάνεις ένα πάρτι, ας το πούμε, ένα πικνίκ στη φύση, κάτω από το φως του φεγγαριού. Και η ελευθερία φυσικά. Διότι η χαρά είναι μέρος της ζωής. Άρα σου δείχνει τον τρόπο πως να το ενεργοποιήσεις αυτό. Στη φύση λοιπόν. Και έρχεται μια πανέμορφη κάρτα για εσένα, Ταύρε, που είναι το αστέρι. Έχεις κατεύθυνση, μη φοβάσαι, έχεις διέστηση. Εδώ υπάρχει ένα καρμικό που είναι ο υδροχός, είναι ο αντίθετος πόλος, ας το πούμε, ναι, του Ταύρου. Ο υδροχός λοιπόν έρχεται ώστε να σου πει ότι μπορείς να πραγματοποιήσεις με αυτή σου την ικανότητα όλα σου τα όνειρα. Να βρεις δηλαδή καθοδήγηση και κατεύθυνση. Προχώρα λοιπόν, έχεις ευκαιρίες. Δίδυμη. Οι δίδυμοι λοιπόν. Οι δίδυμοι έχουν μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα
Επίσης στην εσωτερική αστρολογία είναι από τα πιο πνευματικά ζώδια. Η κρυφή τους δύναμη είναι η δυτή, ας το πω διαφορετικά, δυτή σημαίνει το διπλό, έτσι, η διπλή, η δυτή συνείδηση. Τι σημαίνει? Προσέξτε, οι δίδυμοι έχετε μια απίστευτη ικανότητα όπου μπορείτε εσείς να συνδυάσετε δύο διαφορετικές προοπτικές ταυτόχρονα. Δύο προοπτικές ταυτόχρονα. Εκείνη τη στιγμή ο εγκέφαλός σας δηλαδή επεξεργάζεται δεδομένα, πολύ, πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων, πληροφοριών δηλαδή, παρατηρητικότητας, ψυχολογίας, ψυχοσύνθεσης, σκέψεων κτλ. Συνδυασμών. Και βλέπετε λοιπόν το προφανές. Μέσα από αυτό και εντοπίζετε λύσεις και ευκαιρίες που οι άλλοι αγνοούν. Το καταλαβαίνετε, το πιάνετε δηλαδή σαν δυναμική. Αυτή η διπλή σας φύση που πολλοί λένε είναι διπρόσωπο και τα λοιπά, δεν ισχύει, δεν είναι διπρόσωπο, όχι. Οι εικόνες που βλέπετε στα ζώδια είναι συμβολικές. Το ζώδιο των διδύμων αλλάζει πολύ γρήγορα συναισθήματα. Μπορεί να βρεθεί από τη χαρά στη λύπη μέσα σε χιλιοστά δευτερολέπτου και να λες τι έγινε τώρα. Μπορεί να βρεθεί από τον εκνευρισμό στην απόλυτη ηρεμία. Οι δίδυμοι θα έλεγα ότι δεν κρύβονται. Οι δίδυμοι δείχνουν τον πραγματικό τους σε αυτό. Οι άλλοι δεν τους καταλαβαίνουν. Αλλά αυτή η διπλή προοπτική, αυτός ο συμβολισμός των διδύμων δείχνει τη διπλή προοπτική, δείχνει τη διπλή πραγματικότητα που βλέπουν, που εμείς δεν μπορούμε να το δούμε όσοι δεν έχετε ζώδιο ή οροσκόπο, εντάξει. Και αυτό το οποίο έρχεται να μας πει είναι ότι υπάρχει αυτή η δύναμη που έχετε εσείς και να σας κάνει πρωτοπόρους με απίστευτες ικανότητες. Μπορεί να σας δοθεί, αν θέλετε, στη ζωή από το πεπρωμένο να είστε σε θέσεις εξουσίας, γιατί έχετε αυτή την προοπτική, αλλά και σαν άνθρωπος που, και σαν άντρας είτε γυναίκα, βρίσκεστε σε μια, μέσα στην οικογένεια, έξω στον περίγυρο, στη δουλειά σας, να σας δώσει εκείνη την προοπτική ώστε να δείτε πέρα από ό,τι βλέπουν οι άλλοι. Αυτό σας κάνει λοιπόν και αρχηγούς. Εντάξει, σας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Το επόμενο, βεβαίως, είναι ότι να αντιληφθείτε ότι το σύμπαν σας έχει ευλογήσει, ότι αυτός ο κόσμος είναι πραγματικά θαυμάσιος και μέσα επίσης από τη δυναμική του μυαλού σας να περπατήσετε αυτή την ομορφιά νοητά σε αυτούς τους άγνωστους κόσμους. Το καταλάβατε? Να καταλάβετε λοιπόν ότι ζούμε σε ένα θαυμάσιο κόσμο, ενώ δηλαδή σε ένα θαυμάσιο κόσμο, όχι κοινωνικο-οικονομικό, δεν λέω αυτό, σε ένα θαυμάσιο κόσμο όπου εκεί δεν υπάρχουν αυτές οι έννοιες του χρήματος, του να πετύχω επαγγελματικά, του να, πώς το λένε, του να καταφέρω να βγάλω τη μέρα, του να αντιμετωπίσω την καθημερινότητα, όλα αυτά. Και αυτό που βγαίνει είναι ένα 8 κούπα. Είναι μια καλή κάρτα, ιδιαίτερη, είναι ότι θα χρειαστεί να πάρεις εσύ, δίδυμε, αποφάσεις και να προχωρήσεις τη ζωή σου με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Μπες σε μια διαδικασία δράσης, έχεις πετύχει πάρα πολλά, να λες τον εαυτό σου ότι έχεις πετύχει πάρα πολλά στη ζωή σου, αλλά πολλές καταστάσεις θα τις περάσεις, θα αναγκαστείς να πάρεις μόνο σου ή μόνη σου αποφάσεις. Είναι μέρος του να καταλάβεις πόσο θαυμάσιο είναι το σύμπαν και πώς θα ενεργοποιήσεις αυτή τη μαγική σου ικανότητα. Καρκίνη. Ο καρκίνος λοιπόν έχει μία ιδιαίτερη λοιπόν κρυφή δύναμη που είναι η ψυχική ενσυναίσθηση. Ακούτε λέξεις οι οποίες αυτές δεν θα τις βρείτε εύκολα σε βιβλία αστρολογίας, γιατί θέλει κάποιο ιδιαίτερο ψάξιμο, έτσι. Λοιπόν, οι καρκίνοι έχουν μια βαθιά ικανότητα για ψυχική ενσυναίσθηση. Αυτό τους επιτρέπει να αισθάνονται τα αισθήματα, προσέξτε, τα αισθήματα των αλωνών. Αλλά αυτή η ενσυναίσθηση έρχεται και συνδέεται η ψυχή των αλωνών με τη δική τους ψυχή. Αυτή η ικανότητα τους καθιστά και συμπονετικούς και διορατικούς.
Είναι η σύνδεση, θέλω να το καταλάβεις, σύνδεση ψυχών. Αν είσαι, ας πούμε, είσαι καρκίνος και είσαι σε ένα group και μιλάς, λέω διδάσκεις, και κάποιος μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα ή οτιδήποτε, είσαι σε φιλικό περιβάλλον και κάποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, το αισθάνεσαι αμέσως. Αυτός με κάποιο τρόπο θα το εξωτερικεύσει τη δυσκολία του και όλοι μαζί μετά, όλες οι ψυχές, όλοι οι άνθρωποι, συμμετέχουν, ενώνονται γιατί εσύ τους καθοδηγείς και μπορείς να, σε ψυχικό επίπεδο να αντλήσεις απίστευτες πληροφορίες και η ψυχή σου να σου δώσει εκείνη την απάντηση για να βοηθήσεις. Και φυσικά και εσύ να δεις πώς θα συμπεριφερθείς. Πώς θα προχωρήσεις, εντάξει, πάμε. Έχει έρθει μία από τις ωραίες μυστικές κάρτες των ταρών των τεσσάρων στοιχείων, αγάπη, είναι το αυγό. Το αυγό τι σημαίνει? Σημαίνει ελπίδα, σημαίνει νέα πράγματα, σημαίνει καινούργια ξεκινήματα, σημαίνει ελπίδα, το έχεις αυτό. Διότι όταν αγγίξεις τις ψυχές των ανθρώπων, έρχονται να σε βοηθήσουν. Εσύ λοιπόν, καρκίνε, μην το ξεχνάς, προχωράς μέσα από ανθρώπους. Οι άνθρωποι και μέσα από τη βοήθεια τη δικιά σου που θα αφήσεις, θα σε βοηθήσουν και εκείνοι ως αντάλλαγμα. Μπορεί να μην το κάνουμε με τόσο δόκιμο τρόπο, μπορεί να το κάνουμε με περίεργο τρόπο. Εντάξει, πάμε να δούμε το ταξίδι σου γενικότερα. Σε τι ταξίδι σε βάζει αυτή η ικανότητά σου? Σε βάζει σε νέες περιπέτειες, διότι η σύνδεση με νέους ανθρώπους θα έχει και νέες περιπέτειες. Διότι όταν συνδέεσαι με τις ψυχές των ανθρώπων, μην νομίζεις ότι όλες είναι αρμονικές, ότι όλες είναι οι ίδιες με σένα κτλ. Έχουν πολύ μεγάλη αγάπη ψυχές, αλλά έχουν και αυτές ποτιστεί κατά κάποιο τρόπο και με την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του κατόχου τους. Εδώ όμως τι σου λέει? Προχώρα μπροστά. Καρκίνε, προχώρα μπροστά. Στη ζωή προχώρα μπροστά, πάρε ρίσκα. Ξέρουμε ότι πολλές φορές το ζώδιο του καρκίνου είναι ευαίσθητο, βεβαίως δείχνει και μια απίστευτη σκληράδα, διότι μην ξεχνάμε τα ζώδια του νερού μπορούν να γίνουν πάρα πολύ ψυχρά, πάρα πολύ σκληρά, χωρίς καθόλου, χωρίς ίχνος συμπόνιας και ενσυναίσθησης και αγάπης, και να γίνουν και πολύ 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 σκληρά και μάλιστα και με εκδικητικές, ακόμα και ηχθείς και με εκδικητικές διαθέσεις. Λοιπόν, εδώ όμως σου λέει ότι πάρε ρίσκα, κατάλαβε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικά και ενεργοποίησε εκείνο το πεδίο όπου σου δίνει την ενσυναίσθηση, αλλά βεβαίως φυσικά προστατεύεις και την ακεραιότητά σου. Είπαμε ευαισθησία, το έχεις, αλλά προχωράμε κιόλας. Και αυτό που έρχεται επίσης σαν μήνυμα και συμβολισμός είναι η εσωτερική σου δύναμη. Πρόσεξε να δεις, είναι η εσωτερική σου δύναμη. Μια πανέμορφη κάρτα η οποία λέει, κοίταξε να δεις, πώς θα ξέρεις τη δύναμή σου αν δεν το δοκιμάσεις? Αν δεν δοκιμαστείς εκεί έξω, αν δεν πάρεις ρίσκα, αν δεν συναντήσεις ανθρώπους που θα σε δυσκολέψουν, Έτσι γίνεται, έτσι θα καταλάβεις τη δύναμή σου. Έτσι θα καταλάβεις ότι δεν πρέπει να συρρυκνώνεσαι, αλλά να είσαι έξω, ας υποκρίνεσαι κιόλας σε ένα επίπεδο, όπως τα ακούτε το λέω, διότι σιγά 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 φορώντας αυτά τα παπούτσια της εσωτερικής δύναμης, κάπου κάτι θα καταλάβεις. Και έτσι θα έχεις την αυτοπεποίθηση, τη δύναμη να προχωρήσεις και να μην φοβάσαι να κάνεις κινήσεις, να πάρεις ρίσκα και ας αποτύχουν, είναι μέρος του σχεδίου. Πάμε στους λέοντες. Οι λέοντες λοιπόν, η κρυφή τους δύναμη, ακούστε τώρα εδώ, είναι μαγνητική ενέργεια. Φυσικά θα μου πείτε, εκφράζεται σε όλους τους λέοντες το ίδιο? Όχι, παίζει ρόλο ο άνθρωπος εννοείται, αλλά βλέπουμε ένα γενικό πλαίσιο. Οι λέοντες λοιπόν έχουν μια ενέργεια μαγνητική όπου έλκει τους άλλους ανθρώπους με έναν ιδιαίτερο τρόπο που οι άλλοι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουν. Αυτή η ενέργεια όμως σου δίνει δυνατότητα εσένα, εφόσον την εκμεταλλευτείς σωστά, αγαπημένο μου και αγαπημένο μου, σωστά, αυτή η λάμψη, αυτή η γοητεία, αυτή η αυτοπεποίθηση, αυτά τα λόγια που λες και δεν κολώνεις και δεν σε νοιάζει τίποτα, αυτή η δυναμική, όπως επίσης και η δύναμη που έχεις να υπερασπιστείς τον εαυτό σου όταν έρθει η ώρα και στιγμή. Δεν μασάς. Αυτό είναι γοητευτικό. Αυτό μαγνητίζει τους άλλους. Εμπνέει τους άλλους. Και μπορεί όταν αυτό εσύ το αντιληφθείς να το κάνεις με τόσο να είναι ενσωματωμένο μέσα σου. Να γίνεται με τόσο ωραίο τρόπο φυσικό που να βγαίνει αβίαστα και να είναι και γοητευτικό. Μια όμορφη, γοητευτική γυναίκα με αρκετή αυτοπεποίθηση και δύναμη που χαίρεται τη ζωή, που έχει τόσο πολύ ενέργεια που σε γεμίζει και σε ένα ενέργεια
Δεν είναι εγωιτευτικό, δεν είναι ωραίο για έναν άντρα, για έναν αρσενικό να πει ρε παιδί μου, έχω μια μαχήτρια δίπλα μου. Μια γυναίκα δυνατή. Ξέρω, ξέρω, ναι, υπάρχουν και άντρες οι οποίοι δεν το θέλουν. Απλά δεν ταιριάζουν με αυτό το ζώδιο. Εντάξει, θέλουν άλλο τέτοιο. Και έρχεται ένα πολύ σημαντικό χαρτί να βγει σε σένα, είναι το κηρύκιο, όπου πρέπει να καταλάβεις ότι έχεις προστασία. Έχεις τη δυνατότητα να λάμψεις, να προχωρήσεις την καριέρα σου, να κάνεις πράγματα, να έρθει θεραπεία, διότι το ζώδιο του Λέοντα είναι συσχετισμένο με εκείνες τις πύλες της θεραπείας, και το ζώδιο του Λέοντα, όπου βρίσκουμε στην αστρολογία, σε αστρολογικό χάρτη, όπου βρίσκουμε θετικές και σε οίκο και σε τοποθέτηση ζωδίου και σε πλανήτες, σε ζώδιο, τότε βρίσκουμε τα ψυχικά εκείνα από θέματα, τις αντοχές και την ενέργεια που χρειάζεται για θεραπεία. Μην ξεχνάτε, η θεραπεία χρειάζεται και ενέργεια. Πάμε τώρα. Ποιο είναι το μυστικό σου ταξίδι, αγαπημένη μου, εσύ? Είναι, αόριστε, έλα εδώ να δεις πόσο ένα ζώδιο θεραπευτικό είσαι, διότι χρειάζεται, εδώ σημαίνει ο mystic healer, σημαίνει δηλαδή ότι είναι ο κρυφός, ο μυστικός θεραπευτής, όπου έχει εκείνη τη θεραπευτική ενέργεια που ρέει από μέσα του. Αυτή η φωτιά λοιπόν που υπάρχει, η ενέργεια, είναι θεραπευτική. Που έρχεται λοιπόν και θεραπεύει ανθρώπους με αυτή τη γοητεία, με αυτή τη δύναμη, με αυτή τη λάμψη, που μαγεύει τους ανθρώπους, είναι και ένα είδος ενέργειας και ένα είδος θεραπευτικής ενέργειας που την εκπέμπει στους άλλους ανθρώπους. Και ένα πολύ ωραίο, επίσης μια πολύ ωραία κάρτα που βγαίνει για σένα, αγαπημένε μου, είναι το 8 μπαστούνι. Πολύ συμβατή ενέργεια, έχει να κάνει το 8 μπαστούνι με φωτιά. Όλες σου τις ιδέες που τις έχεις, που μέσα σου κινούνται, μπορείς να τις πετύχεις, να βάλεις τους στόχους και να τις πετύχεις, διότι μαγνητίζεις τους ανθρώπους και τους πείθεις. Προσέξτε, το εννοώ πάντα σε θετικό, έτσι, όχι απατεώνιες. Δεν εννοώ πάντα να τους πείσεις για να τους πουλήσεις φύκια και μεταξύ τους κορδέλες, εντάξει, μην πάμε εκεί. Πάμε πάντα στο θετικό, στη θετική αποτύπωση. Ζώδιο Παρθένος. Ποια είναι η θεραπευτική δύναμη λοιπόν του ζώδιου του Παρθένου? Ακριβώς αυτό που λέμε θεραπευτική δύναμη. Οι Παρθένοι έχουν λοιπόν μια εσωτερική ισχυρή ικανότητα να θεραπεύουν, είτε μέσω της φροντίδας της φυσικής, με τα χέρια τους ως γιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, ενεργειακοί θεραπευτές, βοτανολόγοι, χημικοί, βάλτε ό,τι θέλετε, εντάξει. Αλλά και μέσω, προσέξτε, κατανόησης, αφού αναλύσετε τα συναισθήματα της κατάστασης και των άλλων ανθρώπων, έχετε φτάσει σε μια κατανόηση και καταλαβαίνετε απόλυτα, απόλυτα τι συμβαίνει. Επίσης, έχετε την ικανότητα, ακόμα και αν ο άλλος στείλει, ρε παιδί μου, ένα email που λέει ο λόγος, να καταλάβετε τι συμβαίνει. Και βεβαίως έρχεται το νερό. Αυθονία γενικά, αυθονία σε πολλά πράγματα, σχέσεις, υγεία, εξαγνισμός και θεραπεία. Το νερό είναι θεραπευτικό και επίσης το φάρμακο που πίνουμε, πολλά από αυτά τα φάρμακα τα βάζουμε σε νερό ή είναι σε υγρή μορφή, έτσι. Έχει να κάνει με αυτή την έννοια. Είσαι λοιπόν ακριβώς το στοιχείο σου. Άρα λοιπόν αυτή η θεραπευτική ικανότητα που όλοι έχετε παθαίνει, ασχέτως επαγγελματικής κατεύθυνσης, το ξεκαθαρίζω, γιατί κάποιος μπορεί να πει, μα εγώ είμαι σε επάγγελμα το οποίο είναι άσχετο, είμαι σε εταιρεία εκεί. Ναι, οκ, εντάξει, δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορείς να θεραπεύσεις το παιδί σου, ενώ δηλαδή να καταλάβεις, να κανονίσεις το παιδί σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, τον περίγυρό σου, έναν άνθρωπο που μπορεί να έρθει να σου ζητήσει μια συμβουλή, στο επαγγελματικό περιβάλλον να έρθει ένας συναδελφός σου και να τον βοηθήσεις. Με ένα καλό λόγο επίσης. Δεν σημαίνει ότι να αναλύσεις, δηλαδή αναλύσεις και λες, ρε παιδί μου, αυτός έχει ανάγκη από λίγο να το χτίσω την αυτοπεποίθηση. Είσαι λοιπόν σε μια αναζήτηση, σε μια πολύ ωραία εικόνα όπως σε βλέπεις εδώ, να αναζητήσεις την αλήθεια γενικότερα στον κόσμο, στη ζωή, τη δική σου την αλήθεια. Εδώ όμως η εικόνα έχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, το οποίο σου λέει ότι να στέκεσαι στο φως της αλήθειας. Εντάξει, γιατί υπάρχουν πολλές φορές η αλήθεια είναι περίεργη, είναι καλυμμένη, το πεδίο δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο. Εσύ λοιπόν πρέπει να, είδες, δηλαδή οι άλλοι λένε, μα από εκεί είναι η αλήθεια. Εσύ λες, όχι, από εδώ εγώ θα πάω, από εδώ είναι η αλήθεια, από εδώ είναι το φως, παιδιά. Οπότε λοιπόν χρησιμοποιείς αυτές τις εμπειρίες, τις γνώσεις σου, την κατανόηση, για να ανακαλύψεις τις πραγματικές αλήθειες στη ζωή,
μπορεί να είναι η θεραπεία, μπορεί να είναι μια κατανόηση. Και μια κάρτα πολύ πολύ συμβατή με σένα είναι το 6 πεντάκτινο. Πολύ όμορφες κάρτες βγαίνουν. Όπου το 6 πεντάκτινο είναι ισορροπία. Είναι να ξέρεις, να μάθεις ότι σε αυτή τη ζωή όλα είναι κάρμα. Κοίταξε να δεις. Το λέω κάρμα μισό. Ας πιω ρε παιδιά μια γουλιά καφέ, ένα λεπτό. Το λέω κάρμα. Έχει και άλλες βέβαια προεκτάσεις. Αν πάμε με την αρχαία ελληνική του Πυθαγόρα θεωρία ή είναι δράση-αντίδραση, έτσι. Αν θέλετε πολύ έτσι να το πούμε, ή ο νόμος του αντιπεπονθόντος, αν θέλετε. Μπορεί να το ψάξετε, όμως όλα στη ζωή είναι καρμικά. Δίνω, παίρνω. Εδώ κρατάω ισορροπίες και εννοείται ότι μοιράζομαι γνώσεις, πράγματα, γεγονότα. Βοηθάω επίσης και οικονομικά ίσως ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Να ξέρεις ότι δίνεις και παίρνεις. Πολλές φορές το δίνω, μπορείς να δώσεις κάτι σε οικονομική ανταμοιβή, αλλά να το πάρεις πολλαπλά σε πνευματικότητα. Πάμε στους ζύγους. Ζύγος, ποια είναι η κρυφή δύναμη? Έχεις λοιπόν μια μαγευτική γοητεία. Δεν είναι τυχαίο, διότι ο κυβερνήτης σου εσένα, ζυγέ, είναι η Αφροδίτη. Και η Αφροδίτη έχει να κάνει με την ομορφιά. Έχει να κάνει με τις σχέσεις, με την αρμονία. Έχει να κάνει, δεν είναι τυχαίο επίσης και η απεικόνηση, η εξιστόρηση του Ομήρου με τον Πάρη, ο οποίος τελικά είχε να επιλέξει και έδωσε το μήλο στη θεά Αφροδίτη. Αυτές οι ιστορίες δεν είναι τυχαίες, έχουν βαθύτατους αστρολογικούς συμβολισμούς, είναι καλά κρυμμένοι. Πρέπει κάποιος να το αποκωδικοποιήσει για να δει ποιο είναι το βαθύτερο νόημα αυτής της ιστορίας, διότι ξέρετε πολλές φορές την ιστορία του Ομήρου την προσεγγίζουμε εντελώς, δεν λέω, με έναν τρόπο μόνο για το συντακτικό και τη γραμματική του και ένα νόημα που προσπαθούμε να δώσουμε λογική. Οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν ξεπεράσει αυτό, μιλάγανε με κωδικούς. Αν θέλετε, το πιστεύετε. Οπότε για σένα λοιπόν, αγαπητημένη μου ζυγέ, έχεις την ικανότητα να μαγεύεις τους άλλους. Με την ομορφιά σου και σε εσωτερικό και εσωτερική ομορφιά αλλά και εξωτερική ομορφιά με μια ιδιαίτερη γοητεία, συνήθως οι γυναίκες ζυγίνες είναι πληθωρικές γυναίκες με πολύ όμορφες καμπύλες. Άλλες μπορεί να είναι πιο έντονες, συγχωρέστε μου που το λέω αυτό, το λέω εντάξει, το λέω με απόλυτη, αστρολογικά δηλαδή, και με απόλυτο θαυμασμό. Και οι ζυγίνες έχουν μια ιδιαίτερη, προσέξτε, να σας πω, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι φωτομοντέλο, δεν χρειάζεται μια γυναίκα να είναι φωτομοντέλο, πανέμορφη, τέλειες αναλογίες. Η γοητεία των νορμάλ ανθρώπων και όχι αυτών που ξεπερνάνε και έχουν φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο, είναι από μόνος τους θες με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Εντάξει. Λοιπόν. Οπότε, αυτή η δύναμη λοιπόν, η αρμονία, γιατί η ομορφιά που εκπέμπουν τους δίνει δύναμη. Δίνει δύναμη αυτή η ομορφιά. Έρχεται λοιπόν να επηρεάσει, προσέξτε πώς θα το πω, με λεπτότητα τις σχέσεις. Ναι, εννοείται φυσικά υπάρχουν ζυγίνες οι οποίοι δεν έχουν τόσο λεπτούς χειρισμούς, μπορεί να το πούνε μπαπ κατευθείαν έτσι και να σας έρθει και κατά κέφαλα. Για αυτούς όμως επηρεάζουν τη σχέση, ο σκοπός τους είναι πώς επηρεάζω αρμονικά τη σχέση και ας φέρω λίγο ένα στροβιλισμό. Γιατί οι ενέργειες εδώ έχει την ικανότητα και αυτό όντως, να σας πω κάτι. Αυτό εδώ πέρα το σύμβολο, θα σας πω κάτι από εσωτερική αστρολογία, θα σας το πω. Αυτό εδώ πέρα το σύμβολο, το βλέπετε, στην ουσία, στην αρχαία, να το πούμε έτσι, επί Ατλάντων εποχή, ήταν ένα σύμβολο, ένα σαν μεταλλικό αντικείμενο με ιδιαίτερη συχνότητα ήχου, όπου εναρμόνιζε την άβρα και το σώμα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτός ο στροβιλισμός λοιπόν έρχεται εδώ να εξαγνίσει αυτές τις ενέργειες με αποτέλεσμα να έχετε βελτίωση ζωής, ανάκτηση δύναμης, οι αρνητικές ενέργειες γίνονται θετικές. Είστε το 7ο ζώδιο στη σειρά. Πολύ σημαντικό και αυτό, διότι παλιά, πολύ πολύ παλιά, τα ζώδια επί Ατλάντιας εποχής, να το πω έτσι, τι λέει η μυθολογία, αν θέλετε, η ιστορία, σταματάγανε στο ζώδιο του ζυγού. Για κάποιο λόγο. Λοιπόν,
Και αυτό που έρχεται εδώ είναι ο Ερημίτης. Λοιπόν, ο Ερημίτης είναι μια από τις πολύ ιδιαίτερες, από τις πολύ ιδιαίτερες κάρτες. Είναι η αναζήτηση, αναζήτηση όχι μόνο γνώσης, η αναζήτηση να βρεις απαντήσεις σε αυτή τη ζωή, τι συμβαίνει, τι σου συμβαίνει. Θα το κάνεις σε μια κατάσταση λίγο πιο μοναχική, ας το πούμε, όμως μπορείς να βρεις μεγάλη σοφία, μπορείς να βρεις μια εσωτερική ηρεμία και φυσικά το φαναράκι και τη γνώση σου μπορεί να είναι η αναζήτηση του αλλού μισού, να βρω το άλλο μου μισό, να βρω τον ερωτά μου, να κάνω, όμως δεν το αποκαλύπτεις σε όλους. Εντάξει, το κάνεις με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος έχει λογική, έχει σοφία, έχει δυναμική, είναι η ψυχή σου. Πάμε στο Σκορπιό. Ποια είναι η κρυφή δύναμη του Σκορπιού? Αγαπημένη μου, είναι η πνευματική μεταμόρφωση. Πραγματικά. Οι Σκορπιοί, πάντα μιλάμε στο θετικό, έτσι, εννοείται ότι ο κάθε άνθρωπος φέρνει και θετικές δονήσεις, φέρνει και αρνητικές. Πολλές φορές οι θελημένες αρνητικές δονήσεις, λέει, το κάνουμε επί τούτου επίτηδες, θέλουμε τον άλλον να τον... Ναι, τον ζηλεύω και θέλω να τον καταστρέψω, ναι, θέλω να τον ανταγωνιστώ, θέλω. Ναι, υπάρχουν, είναι στην ανθρώπινη φύση, υπάρχουν όμως και οι θετικές, εδώ μιλάμε για τις θετικές αποτυπώσεις. Ναι, ξέρω ότι έχετε συναντήσει κι εσείς ζώδια ανθρώπους, όπως και εγώ έχω συναντήσει διάφορα ζώδια, διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι όχι μόνο ζουν στο θετικό, ζουν στο υπεραρνητικό. Εδώ όμως λέμε πάντα για θετικές αποτυπώσεις. Και κάτι πολύ σημαντικό που λέω τώρα, θα το πω, θα αποκαλύψω στο ζώδιο του Σκορπιού: αν χρησιμοποιήσετε τις κρυφές σας δυνάμεις, τις μαγικές αυτές δυνάμεις, για να επωφεληθείτε με αρνητικό τρόπο, το κάρμα, να το πω έτσι, το πεπρωμένο, η μοίρα θα ενεργοποιήσει τέτοιες καταστάσεις όπου θα σας έρθει και δεν θα ξέρετε κιόλας ότι ξεπληρώνετε κάρμα. Π.χ. κλέψατε έναν άνθρωπο, λέω τώρα, και του πήρατε πολλά λεφτά και τον εξαπατήσατε, του πήρατε, λέω τώρα, την εταιρεία, θα σας έρθει με έναν άλλο τρόπο και θα το καταλάβετε και δεν θα μπορείτε να το συνδυάσετε και θα ζείτε στο άγνωστο χωρίς να γνωρίζετε, στην άγνοια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες τιμωρίες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, είναι η άγνοια. Μπορεί να είναι ευτυχία προς στιγμή, αλλά δεν ξέρετε τι ξεπληρώνετε όμως. Πάμε τώρα, Σκορπιός. Επιβιώνετε, έχετε την ικανότητα, Σκορπί, να επιβιώσετε από τις δυσκολότερες συνθήκες σε όλα τα επίπεδα και καταστάσεις. Και όχι μόνο αυτό, μπορείτε πολύ γρήγορα να αναγεννηθείτε και πνευματικά. Μπορείτε να εξερευνήσετε όλες εκείνες τις βαθύτερες πτυχές ύπαρξης και να αλλάξετε εσείς οι Σκορπιοί την πραγματικότητα. Εντάξει, πραγματικά, να αλλάξει πραγματικότητα. Μάτι λοιπόν, συγκεντρώνετε πληροφορίες, πολύ παρατηρητική, σωστή αντίληψη, υπάρχει προστασία και σας αποκαλύπτονται πράγματα. Αυτό το μάτι έρχεται να αποκαλύψει ανθρώπους, καταστάσεις, το κρυφό που υπάρχει, να πάρετε σημαντικές πληροφορίες και να δράσετε ανάλογα με την εσωτερική σας ψυχοσύνθεση και αυτό σας κάνει να επιβιώνετε. Μία κάρτα η οποία βγαίνει εδώ και έρχεται είναι... μια πολύ όμορφη κάρτα είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι το πρώτο φως όταν ξημερώνει. Όπου είναι μια νέα μέρα που λένε ξημερώνει, ένας νέος κύκλος. Εσείς οι Σκορπιοί λοιπόν έχετε αναγκαστεί πολλές φορές στη ζωή σας να ξεκινήσετε κάτι από την αρχή, μην τον φοβηθείτε. Ό,τι και να. Επαγγέλμα, μια επαγγελματική καριέρα, κάτι έκλεισε, κάτι άλλο θα ανοίξει. Αυτό θα σας δώσει δύναμη, η αναζήτηση, η δύναμη, ξέρω δεν είναι εύκολο. Η αγάπη, τέλειωσε μια αγάπη, όταν μαζέψετε και αναγεννηθείτε θα είστε πάλι έτοιμοι, έτοιμες να ξεκινήσετε να βρείτε, αν το θέλετε βέβαια έτσι, μια καινούργια αγάπη, έναν καινούριο έρωτα, διαφορετικό όμως. Εφόσον αναγεννηθείτε και εφόσον δεν σας πάρει κάτω η μπάλα που λένε. Το επόμενο λοιπόν που έρχεται ως μια πολύ όμορφη πληροφορία είναι η προσφορά. Ο ακόλουθος εδώ πεντάκτηνο είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, συγκεντρωθείτε στους στόχους σας και θα φέρετε, εφόσον δώσετε μεγάλη συγκέντρωση στους στόχους σας, επικεντρωθείτε σχεδόν με πολύ πείσμα, τότε θα έρθει η επιτυχία. Θα ανοίξουν οι ευκαιρίες, θα έρθουν άνθρωποι και συμβατοί με εσάς, γιατί εδώ είναι ένα ζώδιο εγώ καιρός κυρίως.
Αφορά βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια της Γης, και Παρθένους και Ταύρους, και επειδή είστε πολύ συμβατοί εσείς οι Σκορπιοί με αυτά τα ζώδια της Γης, κάτι έρχεται για να σας προσφέρω. Είτε είναι θέμα αγάπης, είτε είναι θέμα επαγγελματικό, είτε είναι καριέρας, ή είναι μια προσφορά ή μια πληροφορία, πληροφορία η οποία είναι αληθινή και χειροπιαστή. Εντάξει, ωραία. Τοξότης. Πάμε τώρα. Εσείς οι τοξότες έχετε το εξής. Έχετε την ικανότητα, το χάρισμα της ψυχικής εξερεύνησης. Δεν είναι τυχαίο. Οι τοξότες λοιπόν είστε ικανοί να ταξιδεύετε ψυχικά, σαν να βγαίνει η ψυχή σας από το σώμα. Κατά μία έννοια αυτό μπορεί να γίνει, αλλά να σας το πω ως εξής. Πώς πολλές φορές λέμε όταν τρομάζουμε, η ψυχή μου βγήκε έξω από το σώμα και είναι σαν να έβλεπα διπλά ή κυρίως σε καταστάσεις κινδύνου απ' έξω την ψυχή, να βλέπω σαν μια, να είμαι τρίτος, σαν παρατηρητής από πάνω. Αυτό. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν γίνεται αποκόλληση. Αποκόλληση γίνεται της ψυχής μόνο όταν φύγουμε από τη ζωή. Θα μου πείτε χτύπα ξύλο. Εντάξει, το λέω απλά σαν πληροφορία. Άρα λοιπόν έχετε τη δυνατότητα να εξερευνήσετε διαφορετικές διαστάσεις στο σύμπαν, ταξιδεύοντας πραγματικά της ύπαρξης, και να κατανοήσετε έτσι βαθύτερες αλήθειες και νέους ορίζοντες, πηγαίνοντας πραγματικά σε άλλες διαστάσεις. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μπορεί να γίνει με διαλογισμό, μπορεί να γίνει με προσευχή, μπορεί να γίνει με μια εσωτερική διαδικασία, μπορεί να γίνει στον ύπνο σας, μπορεί να γίνει σε ημικοιμισμένη κατάσταση. Έχετε αυτή την ικανότητα. Και αυτή η ικανότητα λοιπόν σημαίνει ενέργεια, μεγάλη ενέργεια. Μετάδοση ενέργειας για θεραπείας βεβαίως, διότι είστε το ένατο ζώδιο. Το ένατο ζώδιο έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία, έχει να κάνει με όλη αυτή την ανακούφιση, την καλύτερη επικοινωνία, αλλά και να καταλάβετε επίσης έναν άνθρωπο ο οποίος θα χρειαστεί το δικό σας ψυχικό άγγιγμα προκειμένου να μπορέσετε να τον βοηθήσετε. Αν καταλάβετε εδώ μέχρι στιγμής που έχουμε φτάσει, είναι μια διαπίστωση και μέσα στον αριθμό 9, όλα έχουν να κάνουν με θεραπεία. Όλες οι δυνάμεις αυτές σας έχουν δοθεί ως δώρο για βοήθεια προς άλλους ανθρώπους, και κυρίως αυτή είναι η αποστολή όλων των ανθρώπων. Απλά δεν το καταλαβαίνουν, νομίζουν ότι η αποστολή μας είναι άλλο. Οπότε η πρώτη και κύρια αποστολή είναι αυτή. Εντάξει. Υπάρχουν και άλλες βεβαίως, εννοείται, αποστολές, υπάρχουν και παρακλάδια. Ξεκινάς και λες: μια αποστολή είναι αυτή, να βοηθάω ψυχικά, να βοηθάω τους άλλους ανθρώπους, αυτό, ναι, ναι, ναι. Όμως για τον κάθε άνθρωπο, ανάλογα με τον προσωπικό του χάρτη, αλλάζουν. Ωραία, βοηθάς τους ανθρώπους, όμως θα κάνεις και εκείνο, θα κάνεις και το άλλο, θα πας και εδώ, θα περάσεις και από αυτή την εμπειρία, θα διαπιστώσεις αυτό, θα χωρίσεις, θα βρεις κάτι άλλο, θα σε κυνηγήσουν στο επάγγελμα κτλ. Εδώ λοιπόν έχει έρθει. Έχει γίνει χαμός. Εδώ αυτή η κάρτα, μισό λεπτό, έχει έρθει για να δείξει ότι η αυθονία, και όταν λέμε αυθονία εννοούμε σε πολλαπλά βέβαια επίπεδα, και σε θέμα χρημάτων και σε θέματα γνώσεων και σε θέματα αγάπης και σε θέματα υποστήριξης, φροντίδας, κοινωνικοποίηση, ό,τι θέλετε, ο καθένας ό,τι θέλει. Πάντα μιλάμε τώρα εδώ ανάλογα βέβαια με το σχέδιο του καθενός, αλλά κατανοώντας αυτές τις διαστάσεις, κατανοώντας αυτές τις αλήθειες και την κρυφή δύναμη, μπορείς στο ξώτη να φτάσεις στην αυθονία, την οποία θα σου γεμίσει το είναι σου, την ψυχή σου. Εντάξει. Φυσικά εννοείται υπάρχει και το καθημερινό και η ρουτίνα και το επαγγελματικό και το συστηματικό, αλλά εσύ μέσα σου να αισθάνεσαι πλήρης, αυτό και αν είναι μια από τις μεγαλύτερες γενικότερα ευλογίες. Ωραία. Στο επόμενο. Εδώ τι έχουμε. Δύναμη, προχωράς με δύναμη. Αυτή η ικανότητά σου λοιπόν, όταν αφυπνιστεί, όταν αυτή η δυνατότητά σου τοξότη της ψυχικής εξερεύνησης, γιατί και αυτό δεν είναι μια εξερεύνηση εδώ να το παρατηρήσεις, λοιπόν, με διάφορους συμβολισμούς, εδώ τις βλέπεις αυτές τις σαλαμάνδρες, είναι η ενέργεια.
Δεν θα μπω περισσότερο σε λεπτομέρειες τώρα για τους συμβολισμούς αυτούς, διότι τα ταρό έχουν απίστευτα βαθύτητα τους συμβολισμούς, κάτι σημαίνει. Όμως εδώ σου λέει ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να υλοποιήσεις, έχοντας πλέον αυτές τις πληροφορίες, γιατί ναι, η συγκεκριμένη ανάλυση, το συγκεκριμένο βίντεο ισχύει για αυτούς που θα δουν το βίντεο, έτσι, που θα δουν την ανάλυση και θα την πιστέψουν. Όχι για αυτούς που δεν θα τη δουν. Αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους. Οπότε η ενέργεια, το πάθος για ζωή, η περιπέτεια η οποία χρειάζεται στη ζωή μας, η εξερεύνηση σε πολλά επίπεδα. Ό,τι θέλει, εξερεύνηση για την αγάπη, εξερεύνηση για να βρούμε το πάθος, εξερεύνηση για να αποκτήσουμε γνώσεις, εξερεύνηση μια νέας φιλοσοφίας, μια νέας θεραπευτικής τέχνης ή δεν ξέρω τι. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σε ανανεώνουν. Εντάξει, στο επόμενο. Εγώ καιρός. Εσύ λοιπόν, εγώ καιρε, έχεις μια πολύ ιδιαίτερη κρυφή δύναμη που αφιβάλλω αν τη γνωρίζατε κιόλας. Πολύ λίγοι την ξέρουν. Χρονική κυριαρχία. Έχεις την ικανότητα της χρονικής κυριαρχίας. Και θα σου το εξηγήσω. Οι εγώκεροι και εγωκερίνες, και μιλάμε ζώδιο οροσκόπο, έχουν την ικανότητα, είτε το γνωρίζουν, είτε το υποπτεύονται, είτε το έχουν ψάξει λιγάκι μέσα τους, να κυριαρχούν στο χρόνο και να διαχειρίζονται μακροπρόθεσμα σχέδια σε οποιοδήποτε τομέα, είτε είναι ερωτικά, είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι επόμενες κινήσεις, είτε είναι επενδύσεις, είτε είναι επικοινωνία με έναν άνθρωπο που θα χρειαστεί, επιχειρηματολογία ή οτιδήποτε, με ακρίβεια στο χρόνο λοιπόν. Μπορείτε να προβλέπετε σαν να βουτάτε στο χρόνο, σαν ένα ποτάμι ο χρόνος. Φανταστείτε ότι ο χρόνος για εσάς σαν ένα ποτάμι σας παρασύρει, σας πάει στο μέλλον. Βλέπετε τους ρόλους, τις καταστάσεις, το πεδίο που δημιουργείτε και μπορείτε να προβλέψετε και να σχεδιάσετε τις μελλοντικές επιτυχίες με σταθερότητα και με αυτή τη μέθοδο. Η αράχνη λοιπόν, εδώ λοιπόν εσείς, προσέξτε να δείτε, εδώ η αράχνη πρόκειται συνήθως σε αυτή τη διαδρομή σας για κάποια γυναίκα που μπορεί να σας δίνει λύσεις, ένας άνθρωπος είναι, εντάξει, στη ζωή σας. Είτε είστε γυναίκα εσείς, είτε είστε άντρας, μία γυναίκα παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Προσέξτε όμως, δεν είναι η γυναίκα αράχνη που λένε, που είναι ανάποδα, εντάξει, δεν είναι ανάποδα που προκαλεί προβλήματα. Είναι η γυναίκα, είναι εκείνη η γυναίκα η οποία με μέθοδο, προσέξτε τώρα πώς συνδέεται, με μέθοδο δίνει λύσεις, ξεπερνάει εμπόδια, σκληρή δουλειά, έχει στρατηγική, έχει δημιουργικότητα και υφαίνει τον ιστό της με απίστευτη λεπτομέρεια και ξέρει ότι στο μέλλον θα πέσει το θύραμα προκειμένου να το φάει, εντάξει. Αλλά όμως εδώ εσείς γνωρίζετε τους εχθρούς σας, γνωρίζετε ποιοι είναι οι εχθροί σας, γνωρίζετε πώς σκέφτονται, γνωρίζετε πώς θα αντιδράσουν, γνωρίζετε τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη ευλογία εγώ και εγώ κερίνα για σένα. Και έχεις ανθρώπους που σε βοηθάνε. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Προσέξτε, να πω κάτι. Πάντα μιλάμε θετικά, στη θετική αποτύπωση. Αν είσαι εγώκερος, εγωκερίνα, όπου έχεις εκμεταλλευτεί με δόλιο τρόπο ανθρώπους και τους έχεις ξαπατήσει, τότε πάμε στο αντίθετο. Θα βρεις γυναίκα η οποία θα σου στήσει παγίδα. Α, sorry, έτσι είναι. Και δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτή τη ζωή και νομίζουμε ότι εξαπατώντας και πάμε σε γρήγορες λύσεις και απατεωνίες, ότι θα πιάσουμε την καλή. Ναι, θα την πιάσεις την καλή, αλλά μετά όμως υπάρχει αντίτιμο. Sorry, έτσι είναι τα πράγματα. Θέλοντας και μη, αν δεν το πιστεύεις, μην το πιστεύεις. Όμως, έχεις ακριβώς αυτή την ευλογία του ουράνιου τόξου. Είναι μια πανέμορφη κάρτα. Και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που σου λέει ότι το ουράνιο τόξο σε μεταφέρει σε άλλη χρονική στιγμή και σε άλλους τόπους. Και βέβαια το ουράνιο τόξο σημαίνει και ευλογία. Γενικά οι ευλογίες οι οποίες πάντα εσύ, εγώ και εγωκερίνα, όταν τα χρησιμοποιείς με θετικό τρόπο τις δυνατότητες σου, έρχονται ως ευλογίες. Γίνεσαι πολύ ευλογημένος, πολύ ευλογημένη.
Και μην ξεχνάς, είσαι ένα πολύ μεγάλο πνευματικό ζώδιο. Ο 10ος οίκος που ανήκει σε σένα, ο 10ος οίκος, που είναι η κορυφή, η υψηλότερη κορυφή στον αστρολογικό χάρτη, διότι μιλάμε μέσα από συμβολισμούς, έτσι, σημαίνει ότι είσαι στο top σημείο, διότι εκεί μπορείς να βλέπεις από κάτω τη μαγεία αυτού του κόσμου. Να βλέπεις την πνευματικότητα αυτού του κόσμου. Να βλέπεις επίσης τις κινήσεις αυτού του κόσμου και ανάλογα και εσύ να δράσεις. Πάντα όμως μεταμορφώνοντας αυτές τις δυνατότητες. Και έχει βγει ένας βασιλιάς κούπα. Μία πολύ όμορφη, πολύ δυνατή κάρτα, η οποία έρχεται λοιπόν να μας πει εδώ για σένα, αγαπημένο μου, ότι είσαι ένας, είναι ένα ευαίσθητο ζώδιο για εγώκερη, πάρα πολύ ευαίσθητο, απλά δεν το δείχνουν. Εντάξει. Και προσπαθούν να το καλύψουν με οποιοδήποτε τρόπο. Το γνωρίζουν, γι' αυτό και πολλές φορές είναι και πολύ κλειστοί, είναι λίγο αμίλητοι, είναι λίγο απόμακροι, διότι φοβούνται ότι ο κάθε άνθρωπος που θα συναντήσουν θα τους πληγώσει, θα τους τσαλαπατήσει. Θα τους θίξει κυρίως την αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι που προστατεύουν. Όμως εδώ ο βασιλιάς κούπα σημαίνει πάλι ένα πρόσωπο το οποίο έρχεται, είναι στη ζωή σου και σε βοηθάει με ωραίες συμβουλές, διότι σε αγαπάει και ενδιαφέρεται. Δεν χρειάζεται να είναι 500 άτομα. Ένα άτομο μπορεί να έχει εγώ και εγώ και είναι στη ζωή σου και να σε βοηθάει. Μπορεί να είναι ο πατέρας, ο φίλος σου, ο αδερφός σου, ο ξάδερφος, ο σύντροφός σου, μπορεί ο προϊσταμένος σου, μπορεί να έχει έρθει στη ζωή σου να συναντηθείτε και να σου δώσει μία συμβουλή για να σε βοηθήσει. Και εκείνος έχει εκπληρώσει το κάρμα του και εσύ ξεκινάς να εκπληρώσεις το δικό σου. Καταλαβαίνεις πώς γίνεται η όλη ιστορία. Έτσι γίνεται. Δύναμη. Αυτοπεποίθηση, ηρεμία, σοφία, γνωρίζει τι θα κάνει, έχει εκείνη την ηρεμία, είναι η ήρεμη δύναμη εδώ. Συμφωνίζει και εσένα, ο βασιλιάς κουπανίκη σε ζώδιο του νερού, ταιριάζει πολύ με τα ζώδια του νερού εσύ εγώ και ρε, ούτως ή άλλως, και γενικά και σε επίπεδο συνεργατών και σε επίπεδο ερωτικό και σε επίπεδο συντροφικότητας και φίλων, ταιριάζει πολύ καλύτερα με ζώδια του νερού. Εντάξει. Είναι περίεργα, πολλές φορές θα πεις μα καλά τι λέει αυτός τώρα εδώ. Είναι πολύ περίεργα για σένα εγώ και ρε, στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν αυτά τα ζώδια, αλλά είσαι πολύ πιο συμβατός. Μη φοβάσαι. Όλα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι και έχεις απίστευτες δυνατότητες. Υδροχός. Ποια είναι τώρα η δύναμη του υδροχού? Δεν θα την έχεις ακούσει σχεδόν, αμφιβάλλω αν την έχεις ακούσει. Ενεργειακή διασύνδεση. Τώρα θα μου πεις τι είναι ενεργειακή διασύνδεση. Εσείς υδροχόοι το έχετε. Είπαμε, άλλοι το έχουν περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Άλλοι το ξέρουν, άλλοι δεν το ξέρουν. Οι υδροχόοι έχουν την εξής ικανότητα, να διασυνδέονται ενεργειακά με άλλους ανθρώπους, ανταλλάσσουν πληροφορίες με αυτή την ενέργεια σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο, δεν είναι φανερό, εντάξει. Και αυτή η δύναμη μπορεί να φέρει πολλές επαναστατικές αλλαγές, αλλά και να εμπνέει τους άλλους. Μπορεί ένας υδροχός να μπει σε ένα χώρο με 10 άτομα, σε ένα γραφείο ας πούμε, σε μια συνάντηση, να μην τους ξέρει, κάποιος να τους ξέρει και να καταλάβει, να διασυνδεθεί με όλους, να τους κοιτάξει στα μάτια, τις φάτσες τους, τα πρόσωπά τους, τα χέρια τους, δεν ξέρω τι, τη γλώσσα σώματος, και να καταλάβει ακριβώς τι γίνεται και τι παίζεται, ποιες είναι οι σκέψεις τους. Όταν εννοώ σκέψεις, δεν εννοώ ότι έχουν καταλάβει όλη τη σκέψη από την αρχή μέχρι το τέλος, τι έχει σκεφτεί ο άλλος. Εντάξει, εννοούμε όμως ότι έχει πιάσει το νόημα και πώς είναι η κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλη δύναμη και έρχεται και ένα πολύ ωραίο σύμβολο εδώ, το κύμβαλο, που είναι ο ρυθμός. Είναι η αποφασιστικότητα, είναι τα νέα, οι στόχοι, η επιμονή και η θέληση. Έτσι λοιπόν αγαπημένοι μου και εσύ, κατανοείς τώρα αυτές τις πληροφορίες, το ενεργοποιείς, ενεργοποιείς αυτή τη δυναμική σου και προχωράς. Εδώ τώρα έχουμε μια του ταξιδευτή κάρτα που είναι ότι ναι, είσαι ταξιδευτής της ζωής, ταξιδεύεις. Ταξιδεύεις και νοητικά, ταξιδεύεις και πραγματικά, έχεις αλλάξει τόπους, έχεις προχωρήσει, είναι ότι, κοίταξε να δεις όμως, το νόημα αυτής της κάρτας είναι ότι έχεις υποστήριξη και η υποστήριξη βρίσκεται ολόγυρά σου. Είσαι ζωντανός, είσαι υγιής, βλέπεις, ακούς, αισθάνεσαι, προχωράς, μπορείς να πας σε διάφορα μέρη, να μετακινηθείς, έχεις τη δυνατότητα να παίρνεις αποφάσεις και όλο το σύστημα και το πνευματικό σύστημα, να το πω έτσι, και αυτού του κόσμου, το σύμπαν, είναι εκεί για να σε βοηθήσει στη διαδρομή σου. Μην αμφιβάλλεις γι' αυτό. Και μία πολύ δυνατή κάρτα, η αρχιέργεια. Εσύ λοιπόν, υδροχό, για κάποιο λόγο έχει βγει αυτή η κάρτα, να σου πω το εξής.
συνδέεσαι με γεγονότα τα οποία ξεκινάνε μετά από κάθε νέα σελήνη. Σημείωσε το. Εσύ σημείωσε το, για κάποιο λόγο. Η μεγάλη αρχιέρεια εδώ είναι μια από τις πολύ 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 δυνατές κάρτες. Έχει να σου πει ότι υπάρχουν πολλές γνώσεις οι οποίες είναι κρυφές και δεν είναι φανερές για όλους. Σημαίνει όμως αλλαγή, σημαίνει επιλογές, σημαίνει διέστηση, σημαίνει σοφία, σημαίνει γνώσεις και σημαίνει ότι πάντα έχεις τη δυνατότητα της επιλογής. Να επιλέξεις που θα πας. Εδώ ή εδώ. Οι δύο κολόνες αυτό σημαίνει. Και βεβαίως θα σου πω και κάτι άλλο. Έχει έρθει εδώ και με τη δυνατότητα να ανακαλύψεις και νέα πράγματα στη ζωή. Ίσως είναι και μια αποστολή σου αυτό. Δεν λέω ότι είναι για όλους σύντροφος, αλλά το λέω όμως ίσως αυτό έχει να κάνει λίγο με αυτή τη διάσταση. Πάμε τώρα λοιπόν στους ηχθείς. Ηχθείς λοιπόν, ποια είναι η δύναμή σας ρε παιδιά, εσάς, εσείς. Οι ηχθείς λοιπόν, το δυνατό του σημείο είναι η ονειρική πραγματικότητα. Είναι εκείνο το ζώδιο το οποίο ανοίγει πύλες, ενεργειακές πύλες σε έναν άλλο κόσμο που εμείς οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα ζώδια μπορεί να μην δουν με αυτόν τον τρόπο που τα βλέπει το ζώδιο των ηχθείων. Έχουν λοιπόν την ικανότητα να συνδέονται με τα όνειρα, να φέρνουν αυτή την πραγματικότητα των ονείρων στην καθημερινότητά τους, ακόμα και στα απλά πράγματα, έτσι φανταστείτε, και στα απλά πράγματα, να αντλούν έμπνευση και γνώσεις μέσα από τα όνειρα και τη φαντασία τους και να δημιουργούν κόσμους τους οποίους μας καλούν ως, να το, ως αμάνος ο οποίος συνδέεται με ονειρικούς κόσμους, έτσι, όπου σας κάνει οδηγούς με πνευματικότητα, με μαχητικότητα, καθοδήγηση, θεραπεία. Ο σαμάνος συνδέεται με ονειρικές καταστάσεις, με ανώτερες ονειρικές πνευματικές καταστάσεις και έρχεται ο εξαγνισμός, έρχεται η θεραπεία, έρχεται η αλλαγή στη ζωή. Αν παρατηρήσετε, όλα αυτά συμβαίνουν σε όλα τα ζώδια για να φέρουμε αλλαγές στη ζωή μας. Εκεί είναι το μήνυμα. Και βεβαίως εσύ αγαπημένε μου ηχθή, είτε άντρας είτε γυναίκα, κοίταξε να δεις, απόλαυσε το ταξίδι. Ναι, είναι ένα θαυμάσιο μονοπάτι που πρέπει να διασχίσεις, στο οποίο πολλές φορές δεν έχεις όλη την εικόνα. Εδώ βλέπεις ένα πανέμορφο τοπίο, έχεις έναν χάρτη, σου λέει θα πας εδώ. Δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα. Πρέπει λοιπόν να οδηγηθείς αυτούς τους κόσμους τους ονειρικούς, να φέρεις αυτή την πληροφορία εδώ κάτω σε αυτή την ενσάρκωση και με την πύλη που έχεις ανοίξει να γίνει πραγματικότητα και για σένα πρώτα και κύριε και για τους άλλους ανθρώπους με ένα σημαντικό μήνυμα που μπορεί να χρειάζεται εσύ να ξέρεις για σένα πρώτα απ' όλα και ίσως και για κάποιον άλλον άνθρωπο. Προσοχή στα μηνύματα. Και εσύ ηχθή πρέπει να προσέξεις αν αυτό το μήνυμα είναι αληθινό ή λίγο σε μπερδεύει. Αν σε μπερδεύει πολύ, άστο να επαναληφθεί το μήνυμα μετά από 3 μέρες. Και το επόμενο που μας βγαίνει είναι μια κάρτα πολύ πολύ δυνατή, είναι η δικαιοσύνη. Αν αναρωτιέσαι για αυτόν τον κόσμο που ζούμε και γι' αυτό φτιάχνεις και έναν ονειρικό και μαγικό κόσμο καμιά φορά, αν αναρωτιέσαι αν αυτός ο κόσμος που ζούμε είναι άδικος, ναι, είναι άδικος. Αν αναρωτιέσαι αυτός ο κόσμος που ζούμε είναι άσχημος, ναι, είναι άσχημος, σύμφωνα με τη δική σου ψυχοσύνθεση. Αν αναρωτιέσαι αν αυτός ο κόσμος είναι ψυχρός, κυνικός, χωρίς αγάπη, χωρίς συνέστημα, χωρίς καμιά βαθύτητα που να γεμίζει την ύπαρξη των ανθρώπων, τη ζωή τους, μια γλυκύτητα, ναι, είναι. Δεν υπάρχει. Όμως από την άλλη είναι και δίκαιο. Μιλάμε για σένα τώρα. Είναι δίκαιο διότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη διέστησή σου, να την κάνεις πραγματικότητα, να είναι αληθινή, να είναι λογική αυτή η διέστηση, να αποκτήσει σάρκα και οστά και να γίνει αληθινή, να ξεκαθαρίσεις πράγματα και να ξέρεις ότι κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή υπάρχει δικαιοσύνη, όχι όμως με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές εμείς που ζητάμε από το Θεό. Γιατί πολλές φορές, ναι, ακούμε πράγματα, μα γιατί το επέτρεψε ο Θεός, μα γιατί έγινε. Δεν είναι έτσι, δεν λειτουργεί έτσι. Έχουμε την ελεύθερη βούληση, έχουμε την ελεύθερη βούληση να είμαστε και εμείς καθηκόνα και ομοίωση που λένε να είμαστε και εμείς μικροί θεοί. Και το μήνυμα εδώ, το ονειρικό, είναι ότι ναι, εσύ ταξιδεύεις για να συναντήσεις την αγάπη, να συναντήσεις το θεϊκό πεδίο. Όμως, να σου το πω έτσι πολύ απλά, γιατί βγαίνει εδώ πέρα, η λογική του Θεού ή του κόσμου αυτού ή της ενέργειας είναι τελείως διαφορετική από την ανθρώπινη. Έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε αποφάσεις
Και πολλές φορές, ναι, έστω και είναι σκληρές οι αποφάσεις και άδικες, παίρνουμε αποφάσεις και μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα προσπαθούμε όλοι να επιβιώσουμε, να πάρουμε μαθήματα, να γίνουμε πιο δυνατοί να σταθούμε στα πόδια μας. Αυτό είναι δίκαιο. Κατάλαβες πώς πηγαίνει. Είναι δίκαιο. Εδώ βγαίνει καθαρά ζώδιο ζυγός. Έχει να κάνει με τις αποφάσεις. Έχει να κάνει και εσύ ηχθείς. Πρέπει να κρατήσεις ισορροπίες και να ζυγίζεις τα πράγματα γενικότερα και να καταλάβεις ότι ναι, στην ουσία ζούμε κάτι άδικο, αλλά θα επέλθει η δικαιοσύνη. Και πάντα να χρησιμοποιείς τη γλώσσα, δηλαδή η αλήθεια θα λάμψει ό,τι και να κάνουμε. Θα την πάρεις εσύ την αλήθεια από τον ονειρικό σου κόσμο, αλλά θα ενσαρκωθεί αυτή η αλήθεια εδώ σε αυτή την πραγματικότητα με έναν μαγικό τρόπο που πολλές φορές και εσύ θα διαιρωτάσαι και θα λες μα καλά πώς ήταν δυνατόν. Θα σε παραπέμψω, δες τα, αφού κάνεις οπωσδήποτε εγγραφή, δε σε χάνουμε, θα είσαι εδώ, θα έρθεις στην παρέα μας. Θα δεις, πρώτα απ' όλα, γράψε κάτω από αυτή την ανάλυση, αν σου άρεσε. Γράψε επίσης, ίσως κάποια δικά σου σχόλια, κάτι που εσύ θέλεις να εκμυστηρευτείς, να μοιραστείς μαζί μας με την υπόλοιπη παρέα. Και δες οπωσδήποτε, αν δεν τα έχεις δει, ξαναδες τα. Το διάλεξε 1-9, οπωσδήποτε να το δεις. Και οπωσδήποτε πολύ σημαντικές ευκαιρίες που έρχονται για όλα τα ζώδια. Έτσι είναι προηγούμενες αναλύσεις, θα τις βρεις στο κανάλι μου πάντα, οπότε έλα, σε περιμένω, εγγραφή, πάτα καμπανάκι δύο φορές να σου έρχονται ειδοποίησεις. Γιατί αυτό το κανάλι σε κάνει αγαπημένο μου, αγαπημένο μου, να σκέφτεσαι διαφορετικά.